Αυτοί ζητάνε να βγουν οι συντάξεις. Γιατί? Τι γιατί? Επειδή το θεωρούν σίγουρο, ενώ τα άλλα δεν είναι σίγουρα. Άμα τους πούμε ότι θα κόψουμε ισόποσο π.χ. από τις λεγόμενες αμυντικές δαπάνες. Γιατί δεν είναι το ίδιο. Γιατί δεν είναι το ίδιο. Έχει δίκιο απλώς ο Γιώργος ότι έτσι το δικαιολογούν. Έχει τελείως άδικο κατά τη γνώμη μου. Γιατί πρέπει να γίνει αντιληπτό αυτό το περί πολιτικής σκοπιμότητας. Πολιτική σκοπιμότητα σημαίνει ότι κύριοι δεν είναι οικονομικό το πρόβλημα. Δεν είναι οικονομικό το πρόβλημα. Μεγάλα τα ποσά τεράστια. Εδώ έχουμε χώρες με τετραπλάσιο χρέος. Αλλά σε αυτή τη φάση η διαχείριση από την πλευρά του τη θεωρεί στην άκρη. Χτυπάμε την Ελλάδα τώρα, εκεί είναι ο στόχος. Λοιπόν, γιατί θέλουν να δείξουν ότι δεν μπορεί μια χώρα να διαπραγματεύεται με περηφάνεια, με αξιοπρέπεια, να ζητάει και να παίρνει, να διαπραγματεύεται πραγματικά και να βρίσκει ένα δρόμο, ο οποίος δεν είναι ο δρόμος της πενταετούς ηφαισιακής λιτότητας. Θέλουν να πάει γονατιστός ο Τσίπρας στη λύση που θέλουν. Περί αυτού πρόκειται. Διότι αυτό είναι άνω ποταμών. Έχουμε κάνει. Απ' την αρχή κινηθήκαμε με ένα δίπολο. Αποφασιστικότητα σύνεση. Πήγαμε μέχρι που πήγαμε. Φτάσαμε. Κάναμε υποχωρήσεις. Τόσες υποχωρήσεις που οι αντίπαλοι μας λένε μνημόνιο φέρνετε. Μνημόνιο φέρνετε. Ίδιοι με τους άλλους είστε. Με εμάς είστε ίδιοι. Στον καθρέφτη κοιταχτείτε. Ίδιοι είμαστε. Αυτό μας λέγανε. Λοιπόν, αυτό δεν το θέλουν. Ούτε καν αυτό. Γιατί? Γιατί η διαπραγμάτευση έχει πάρει τέτοιο πλάτος πλέον, έχει εμβληματοποιηθεί το όποιο αποτέλεσμά της, και αν δεν σε βάλουν γονατιστό, θα πει ο κόσμος: έχουμε μια κυβέρνηση που με αξιοπρέπεια διαπραγματεύτηκε, έφερε ένα αποτέλεσμα. Μέτριο, καλούτσικο, καλό, δύσκολο, με προβλήματα, ένα αποτέλεσμα όμως, το οποίο το πρόκυψε μέσα από μια σκληρή διαπραγμάτευση. Και αυτό δεν το θέλουν. Γιατί δεν θέλουν να δείξουν ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει μαζί με τις δεσμεύσεις της χώρας, οι οποίες εμείς για μας είναι δεδομένες και τις καλύπτουμε, υπάρχει και ένα αποτέλεσμα των εκλογών. Μια θέληση ενός λαού. Ένα ζήτημα δημοκρατίας. Αν είναι όμως έτσι τότε. Πώ κουβεντιάζει με αυτού, ρε παιδί μου. Άμα το σχέδιό του είναι να σου κόψουν το γιατί κεφάλι. Γιατί δεν κουβεντιάζει, δεν κατάλαβα. Γιατί είναι καταδικασμένοι. Στο ζήτημα αυτό, κύριε Καμπουράκη μου, δεν κάνουμε επιλογή με ποιου κουβεντιάζουμε. Με αυτού η χώρα υπερχρεώθηκε τόσα χρόνια. Δεν βάζω τις ευθύνες και από ποιου υπερχρεώθηκε, αλλά υπερχρεώθηκε. Και τώρα χρησιμοποιούν τη διαχείριση του χρέους ως στράτευμα κατοχής. Τώρα δεν υπάρχουν στρατεύματα κατοχής για να σε ελέγξουν. Υπάρχει διαχείριση του χρέους. Λοιπόν, με τη διαχείριση του χρέους θέλω να σε κάνουν. Ήταν αναμενόμενο ότι θα συμπεριφερθούν έτσι. Αν εσείς δεν το περιμένατε, είναι δικό σας πρόβλημα. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Με συγχωρείς πάρα άλλο πολύ. Ζήτημα. Εγώ σε άλλο πράγμα σας απάντησα. Ήταν αναμενόμενο γιατί ότι θέλανε να μας γονατίσουν για να δώσουν παράδειγμα. Ωραία, εντάξει. Να πάρει μόνοι μας χώμα που λέω εγώ. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν, άρα δέχεστε, γίνεται κατώ, ότι αυτοί είναι τέτοιοι τύποι που θέλουν μια χώρα ανεξάρτητη κυρίαρχη να τη γονατίσουν. Ακριβώς. Εμείς δεν θα γονατίσουμε. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Όποιος μας προτείνει κάποιο σχέδιο να μην γονατίσουμε και να μην γονατίσει και ο ελληνικός λαός μαζί σας. Αυτό που βλέπετε, δεν κατάλαβα. Προτείνει κανείς εξ ημών να γονατίσουμε, να πάνε να αποδεχθούμε τη μείωση της συντάξης. Έχουμε κάποιο σχέδιο, τι θα κάνουμε. Βεβαίως, τους παρουσιάσαμε, κύριε Οικονομέα. Δεν κατάλαβα, δεν το δεχτήκανε αυτό. Ένα λεπτό. Ο ελληνικός λαός ενδιαφέρεται για το σήμερα και το αύριο. Τώρα μιλάμε με αυτά που έχουμε δεδομένα. Προτείνει κανείς αυτά που είπαν χθες. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Άρα καλώς έκανε και η κυβέρνηση και δεν έκανε συζήτηση για μείωση συντάξεων και μείωση του ΦΠΑ και ζητήματα με το αύξηση του ΦΠΑ εκεί που ζητάει. Ωραία. Θα επανέλθουμε. Δεν είπε ούτε ο Δραγασάκης, ούτε ο Γιούνκερ, ούτε κανείς τους είπε ότι τελειώσαν να πραγματεύσει. Η σκληρή διαπραγμάτευση συνεχίζεται. Ούτε αυτά προτείνατε πάντως στην ΕΣΟΗ. Και αυτά ηφαισιακά είναι και αυτά. Αυτό είναι ηφαισιακά. Κάνει ηφαισιακά. ΦΠΑ αύξηση και τα λοιπά. Λιγότερο από τον δανειστών, αλλά είναι όμως. Είναι άρα πρόβλημα. Κάναμε αυτά. Λοιπόν κάναμε στην κατεύθυνση αναζήτηση μια λύση, στην προσπάθεια να βρούμε λύση μέσα στο ευρώ με τα όποια προβλήματα, κάναμε υποχωρήσεις. Επαναλαμβάνω. Τέτοιες υποχωρήσεις που πολλοί εκ των αντιπάλων μας κατηγορούν ότι πάμε σε μνημόνιο. Τι άλλο να κάνουμε. Να ρωτήσω κάτι. Να γονατίσουμε, δεν γονατίζουμε. Δεν το προτείνει ποτέ. Ως είδηση. Για να ξέρει και ο Τσιγουρής. Απέναντι σε αυτά που ζητήσανε, εμείς τους είπαμε, ας πούμε, ότι τόσα λεφτά από μείωση αμυντικών δαπανών. Τους το είπαμε πριν. Είναι η πρόταση κατατέθη γραπτή αυτή. Οι 47. Από τους 47 έχουμε κάνει άλλες δύο υποχωρήσεις. Άλλες δύο, εντάξει. Ναι. Άλλες δύο αυτό δηλαδή που τους πήγανε ο Δραγασάκης χθες μαζί με τον. Γραπτή Ζαχαρότο, πρόταση για να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό και η ιστορία του πλεονασμάτων. Τους λέμε έτσι προτείνουμε να καλυφθούν. Αυτοί δεν είπαν, το είπε ο κύριος Οικονομέας, ή εσείς,
Δεν είπανε όχι, αυτά δεν είναι σίγουρα. Όχι. Εμείς θέλουμε από συντάξεις και από αύξηση ΦΠΑ. Δεν συζητάμε, είπαν αυτοί. Βέβαια δεν είχαν εξουσιοδοτήσεις για παραπέρα αυτοί που ήταν εκεί. Δεν συζητάμε τίποτα άλλο, είπαν. Χρήστο, γύρισε η αντιπροσωπεία από τις Βρυξέλλες. Από αυτό τουλάχιστον ορίστε. Γύρισε η αντιπροσωπεία. Η αντιπροσωπεία, ναι, 11.30 ώρα. Χθες είχε 11.30 ώρα το βράδυ γύρισε. Αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι από τα 2,5 δις, το 1,9 αποδεχόταν η ελληνική πλευρά να προέλθει από φόρους, ας το πούμε έτσι. Ναι. Και το 0,6 από διαφορετικές αλλαγές, μέσα σε αυτές τις προτάσεις περιλαμβανόταν και η μείωση των στρατιωτικών δαπανών. Ωστόσο, ο κ. Μπαλάφας έχει δίκιο προς αυτό. Σχεδόν αιμονικά επέμεναν στην περικοπή των συντάξεων και σε δύο κατηγορίες ΦΠΑ επί της ουσίας, με τα τιμολόγια της ΔΕΗ στην υψηλότερη κατηγορία. Δεν είναι δηλαδή μόνο αριθμητικό, ναι. Το θέμα ενδεχομένως να είναι και συμβολικό, γιατί μπορούσαν να αποδεχτούν την πρόταση που περίπου ήταν φιλόδοξη και έκανε υποχωρήσεις από την ελληνική γραμμή για τρεις κατηγορίες ΦΠΑ, με τα φορές προϊόντων στον ενασθέλεσμη διέκρινε κανείς μία σταθερότητα ως προς το αυτό που προτείνουν, πίσω από το οποίο αυτοί το δικαιολογούν λέγοντας. Γιατί το δικαιολογούν? Το δικαιολογούν λέγοντας ότι είναι τα μόνα σίγουρα λεφτά. Μισθή, συντάξεις, ΦΠΑ και έμφυα. Σου λέει αυτά τα. Και ΦΠΑ που πληρώνεται. Διότι και ΦΠΑ στη ΔΕΗ που πληρώνεται. Άλλο μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση. Ένα τύπο μόνο που χαρατσούει. Αν δεν έχει κατανάλωση, με συγχωρείτε, τρίχε ΦΠΑ θα πάρει. Φυσικά εννοείται. Άρα τίποτα με την έννοια αυτή. Γιατί δεν είναι ένα και να κάνει. Αυτό βάζει τη ΔΕΗ στο 23%. Και ο έμφυα που λέει. Όταν ο κόσμο δεν έχει να πληρώσει, θα πάει να πληρώσει. Αυτοί όταν επιμένουν στο. Ακούστε λίγο κάτι για τη ΔΕΗ. Το να πάει ο ΦΠΑ των τιμολογίων της ΔΕΗ στο 23% το είχαν προτείνει και σε εμάς και σε μένα. Από το 13 να πάει στο 23. Και το είχα αρνηθεί. Χωρίς προφανώς αυτό ποτέ να γίνει ένα θεατρικό, μια θεατρική παράσταση. Και τους κόπηκε. Όμως πρέπει να σας πω ότι η αύξηση του ΦΠΑ στη ΔΕΗ είναι τραγική και αδιανόητη για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Ο κόσμος χρωστάει 1,9 δις στη ΔΕΗ τώρα. Εάν αυξήσεις τον ΦΠΑ, απλώς θα αυξήσεις τα πολύ μεγάλα χρέη. Ναι. Κατά συνέπεια, είναι έξω από κάθε λογική να αυξηθεί το ρεύμα της ΔΕΗ.